αυτές τις ώρες και από εδώ από το Περιστέρι η εκδήλωσή μας είναι ένα βήμα καταγγελίας των εγκλημάτων του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ. Πρώτα και πριν απ' όλα θέλουμε να ενώσουμε τη φωνή μας με το συγκλονιστικό παγκόσμιο κύμα αλληλεγγύης με τον Παλαιστινιακό λαό που γιγαντώνεται αυτές τις μέρες για να τερματιστεί εδώ και τώρα η σφαγή στη Γάζα. Χαιρετίζουμε τα ποτάμια των λαών που όλε αυτέ τι μέρε διατρανώνουν ανυποχώρητα το δίκαιο του Παλαιστινιακού λαού να έχει τη δική του πατρίδα ενάντια στην Ισραηλινή κατοχή, συντρίβοντα στην πράξη το όργιο χρυσοπληρωμένη προπαγάνδας που πέφτει στο κενό. Καταδικάζουμε τα φρικιαστικά εγκλήματα του Ισραήλ στη λωρίδα τη Γάζα, δηλαδή του 6.500 Παλαιστινίου νεκρού, πάνω από 18.000 τραυματίε. 2.400 νεκρά παιδιά, η θλιβερή στατιστική, ένα νεκρό παιδί κάθε 15 λεπτά τα λέει όλα. Είναι αλήθεια ότι χτυπούν ακόμα και ανθρωπιστικούς διαδρόμους, ως και ουρές ανθρώπων που περιμένουν για λίγο ψωμί. 7.500 βόμβες, το 1 τέταρτο της ατομικής βόμβα σε δύναμη, μέσα σε 10 μέρες, σε μια έκταση που μπορείς να τη διασχίσεις μέσα σε 20-30 λεπτά... Και όλα αυτά πριν καν ξεκινήσει η χερσαία επέμβαση. Χωρίς καθαρό νερό, χωρίς ρεύμα, με τον τύφο και τις αρρώστιες να απλώνονται. Και ταυτόχρονα με διαλυμένα νοσοκομεία και χειρουργία που γίνονται με το φως κινητού τηλεφώνου, επεμβάσεις ακροτηριασμού μικρών παιδιών που πραγματοποιούνται στο διάδρομο ρημαγμένων νοσοκομείων που δεν τα λες νοσοκομεία, μπροστά στα μάτια γονιών και αδελφών. Μια λωρίδα της Γάζας με βομβαρδισμένα νοσοκομεία και κλισχές όπως αυτή του Αγίου Πορφυρίου, 140 ισοπεδωμένα σχολεία με 2,4 εκατομμύρια ανθρώπους σε λίγα τετραγωνικά χιλιόμετρα γης αποκλεισμένους από το 2007 από γη, αέρα και θάλασσα, κυνηγημένου και διωγμένου από τη γη τα σπίτια τους εξαιτίας των βάρβαρων επιδρομών και των επικισμών του Ισραήλ. Άμεσο καθήκον ζωής και θανάτου είναι να σπάσει εδώ και τώρα ο αποκλεισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας που με ευθύνε του Ισραήλ και των συμμάχων τους, των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ εμποδίζουν να περάσει από τη δίωδο της Ράφα και, και να φτιαχτούν κι άλλες ανθρωπιστικές δίωδοι αποβασιστική και ουσιαστική βοήθεια προς τον Παλαιστινιακό λαό. Τα σωματεία τα συνδικάτα, οι μαζικοί φορεί, ήδη μαζεύουν μεγάλε ποσότητε ηλική βοήθεια που μόνο με την άσκηση πίεση των λαών μπορεί να φτάσει στον Παλαιστινιακό λαό που την έχει τόσο πολύ ανάγκη. Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Ένωση προκλητικά και κοινικά, κλείνοντα τα μάτια σε αυτή την αγριότητα, όχι μόνο δεν πολλαπλασιάζει άμεσα τη χρηματοδότηση και την ανθρωπιστική βοήθεια τόσο στη Γάζα όσο και στη Δυτική Όχθη αλλά αντίθετα συζητά την περικοπή ακόμα και αυτής της ανεπαρκέστατης βοήθειας που έδινε μέχρι σήμερα επικαλούμενη το πιο λέει το ενδεχόμενο αυτή να καταλήγει στα χέρια της Χαμάς. Πρόκειται για μια απόφαση που καταδικάζει στο θάνατο χιλιάδες ανθρώπινες ζωές ενώ στοχοποιεί ως τρομοκράτη τον πολυβασανισμένο Παλαιστινιακό λαό επειδή αντιστέκεται στη βάρβαρη Ισραηνική κατοχή και απαιτεί να έχει τη δική του πατρίδα. Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Ένωση που προκλητικά χρηματοδοτεί με προγράμματα πολεμικής άμυνας πάνω από 1,2 δις τον Ισραηλινό στρατό και με 260 εκατομμύρια κάθε χρόνο για επενδύσεις και εξοπλισμούς σε, μαζί σε διασύνδεση με Ισραηλινά μονοπόλια όπλων, την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή που από το 2018 περικόπτει κάθε χρόνο τη χρηματοδότηση προς τον Οργανισμό Ούνρα των Ηνωμένων Εθνών για ανθρωπιστική βοήθεια για τον Παλαιστινιακό Λαό, φτάνοντας σε μια πενταετία από τα 110 εκατομμύρια ευρώ στα 82 εκατομμύρια πέρσι. Δηλαδή δίνει στην Παλαιστίνη το 1 14 αυτών που δίνει στο Ισραήλ. Με επιστολή έκκληση τη Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ προ του τρει Προέδρου τη Ευρωπαϊκή ΕΕ, Ένωση, Κομισιόν, Συμβούλιο και Κοινοβούλιο, απαιτούμε να σταματήσει τώρα κάθε σκέψη για περικοπέ κονδυλίων, να πολλαπλασιαστούν τα ποσά τη βοήθεια και να διευκολυνθεί άμεση διάνοιξη οδών για τη ροή κατεπίγουσα ανθρωπιστική βοήθεια και κάθε άλλου υλικού είδου βοήθεια προκειμένου να σωθούν ανθρώπινε ζωέ. Καθήκον άμεση παρέμβαση για του κομμουνιστέ, για κάθε εργαζόμενο είναι και ο αγώνας για να σταματήσει κάθε διευκόλυνση των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Στην Ελευσίνα, δίπλα στην πόλη, υπάρχει 112 πτέρυγα μάχη και ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο που η κυβέρνηση έδωσε στους Αμερικάνους για τους πολεμικούς του σχεδιασμούς επειδή ήδη βρίσκεται στο κόκκινο η χρησιμοποίηση της Σούδας, της αναβαθμισμένης να πούμε Σούδας, για τον ανεφοδιασμό των βοβασμών στη Γάζα προκειμένου να αιματοκυλούν τον Παλαιστινιακό λαό. Η εξέλιξη αυτή έρχεται και κουμπώνει με τη δημιουργία βάσης logistics των, ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων στο Κερατσίνι, στον όρμο Ηρακλέους, απέναντι από την Ιχθιόσκαλα, μεσοτυχία από τις εγκαταστάσεις της Κινέζικης Κόσκο. Ξεκαθαρίζουμε ότι οποιαδήποτε διευκόλυνση, όπως η Στρατιωτική Συμφωνία για τις Βάσεις, που προετοίμασε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και υλοποιεί αυτή της Νέας Δημοκρατίας, μετατρέπει τη χώρα μας σε πολεμικό ορμητήριο και στόχο αντιπίνων και ενώ παράγοντε του Ιράν και τη Ρωσία ήδη σε ανύποπτο χρόνο έχουν δηλώσει καθαρά για πλήγματα σε αμερικάνικε βάσει, σήμερα από το ριζοσπάστη το κόμμα μα έχει απευθύνει αμήλικτα ερωτήματα στην κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, δηλαδή, τι ξέρει για τα σχέδια βίαιου εκτοπισμού Παλαιστινίων από τη Λωρίδα τη Γάζα προ άλλε χώρε, ανάμεσά του και η Ελλάδα. Τι συζήτησαν συγκεκριμένα Μητσοτάκη και Νετανέαχου τι σημαίνουν οι απανοτέ ασκήσει για την προστασία κρίσιμων ενεργειακών υποδομών και δικτύων με τη συμμετοχή επίλεκτων στρατιωτικών μονάδων στο ενδεχόμενο να δεχθούν επιθέσει και προσβολέ. Του δηλώνουμε ότι δεν πρέπει να υπάρξει ούτε σκέψη για αξιοποίηση τη βάση τη Ελευσίνα από ΙΠΑ και ΝΑΤΟ και ταυτόχρονα να γυρίσει πίσω η φρεγάτα ψαρά και τα υπόλοιπα πλοία συνοδεία να πάψει κάθε διευκόλυνση προ ΙΠΑ Ισραήλ να σταματήσει κάθε οικονομική, πολιτική, στρατιωτική συνεργασία με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Το χθεσινό τεράστιο συλλαλητήριο στην Ελευσίνα απέτησε ξάστερα ούτε γη ούτε νερό στους φωνιάδες των λαών, διατρανώνοντας πως είναι σε πλήρη εναντίωση με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Ταυτόχρονα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, όλες οι κυβερνήσεις ω τα σήμερα αναβάθμισαν όλες τις στρατιωτικέ πολιτικές εμπορικές σχέσεις με το κράτος Φωνιά Ισραήλ, εγκαθίδρυσαν τις λεγόμενες τριγωνικές σχέσεις Ελλάδα, Ισραήλ και Κύπρος υπό την επίβλεψη των Ηνωμένων Πολιτειών. Μπίμπι αποκαλούσαν οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ στις αναπτυγμένες μπίζνες τους τον Νετανιάχου. Φίλε Μπίμπι τον αποκαλεί και ο Πρωθυπουργό Μητσοτάκης στην πρόσφατη επίσκεψη μνημείο υποστήριξη τη δολοφονική πολιτική του Ισραήλ που έκανε στην Ιερουσαλήμ και υπερασπίστηκε ανιστόρητα και εξοργιστικά το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, το οποίο δήθεν πρέπει να ασκεί χωρί μεγάλο ανθρωπιστικό κόστος. Άρα, για, για να μην θεωρείται μεγάλο αυτό το κόστο, πόσα νεκρά παιδιά πρέπει να σφάξει στην ποδιά του το κράτο Χασάπη Ισραήλ. Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ, ελληνική λύση πίνουν νερό στο δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα και στις κάθε είδους διευκολύνσεις προς αυτό να θερίζει το Παλαιστινιακό λαό στο όνομα αυτού του δίθεν δικαιώματος. Στο Δεύρο Κοινοβούλιο ψήφισαν όλοι τους μαζί, πλην ΚΚΕ, το κατάπτυστο ψήφισμα που αποσιωπούσε την Ισραηλινή κατοχή και τα εγκλήματά τη, καταδίκαζε ω τρομοκρατία τον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού ενάντια στον Ισραηλινό κατακτητή. Πονηρά σπέβδουν εδώ και χρόνια να ισχυριστούν ότι η στήριξή τους στο Ισραήλ αφήνει, λέει, στην άκρη συναισθηματισμούς για το δίκαιο του Παλαιστινιακού λαού και υπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα της χώρας. Έτσι ονομάζουν τα συμφέροντα της ελληνικής αστικής τάξης και της business της για τα κέρδη των ομίλων που περνούν μέσα από τη στήριξη του κατοχικού κράτους του Ισραήλ. Αλήθεια, ας μπουν λοιπόν στον κόπο να μας εξηγήσουν Πώς από τη μια λένε ότι η Τουρκία είναι μια κατοχική δύναμη, μια αναθεωρητική δύναμη, είναι μια δύναμη που κάνει επικισμούς για παράδειγμα στη Βόρεια Κύπρο και την ίδια στιγμή αυτές οι δυνάμεις αναβαθμίζουν τις σχέσεις τους με ένα κράτος όπως το Ισραήλ που κάνει ακριβώς τα ίδια. Αλήθεια, πώς μπορεί η κυβέρνηση και οι άλλες αστικές δυνάμεις να καταγγέλουν από τη μια τις προκλητικές ενέργειες Τούρκης αστικής τάξης στο Αιγαίο και την Κυπριακή ΑΟΣ, την κατοχή της Νατοικής Τουρκίας του 37% της Κύπρου, του 10% της Συρίας, όταν την ίδια στιγμή κάνουν πως δεν βλέπουν και ξεπλένουν την 75χρονη κατοχή της Παλαιστίνης από το Ισραήλ. Όσο για αυτούς που επικαλούνται τον ανταγωνισμό Ισραήλ-Τουρκίας για να δικαιολογήσουν τη στράτευση της κυβέρνησης με το κατοχικό Ισραήλ, ας μας εξηγήσουν πώς θα βρήκαν μια χαρά στον Αγκόρνο Καραμπά και το Ισραήλ και η Τουρκία για να βομβαρδίσουν και να λιανίσουν τον ε, αρμένικο λαό. Αποκρύπτουν το κύριο και καθοριστικό ότι καμιά αστική τάξη δεν μπορεί να εξασφαλίσει κυριαρχικά δικαιώματα, ειρήνη και ασφάλεια για τον λαό, τον ελληνικό και τους άλλους λαούς. Τώρα δεν βγαίνουν και με ορισμένες περισπούδαστες αναλύσεις για τους εξωγενείς παράγοντες σαν το μακελιό της Γάζας που εμποδίζουν λένε να φανούν στις τιμές και στην τσέπη τα αποτελέσματα, τα θετικά της επενδυτικής βαθμίδας που ήρθαν μέσα από τα ματωμένα πλεονάσματα που υπηρέτησε και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και αυτή της Νέας Δημοκρατίας παίρνοντας τα έψιμα της Λαγκάρντ τότε ως επικεφαλής του Διεθνούς Ομοσματικού Ταμείου τώρα ως επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και αλήθεια, καμιά σχέση άραγε δεν έχει η εμπλοκή στα αμερικανονατοϊκά σχέδια στη σφαγή των Παλαιστινίων από το Ισραήλ, όπου η αστική τάξη διεκδικεί μερτικό από αυτή τη λία των ενεργειακών και άλλων δρόμων με το φυτίλι του πολέμου να έχει προπολού εκραγεί στη Μέση Ανατολή. Καμιά σχέση δεν έχει η απογείωση των τιμών της ενέργειας με την επιλογή της κυβέρνησης και όλων των άλλων κομμάτων να μετατραπεί η χώρα σε κόμβο για τον ευρωατλαντικό σχεδιασμό, σέρνοντάς τη στον ανταγωνισμό με τα άλλα υπεριαλιστικά κέντρα. Στο σκαμνί λοιπόν σε κάθε περίπτωση πρέπει να καθίσει το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα και η πολιτική που το υπηρετεί με την υπεριαλιστική εμπλοκή στο εξωτερικό και με τα αντιλαϊκά μέτρα στο εσωτερικό που είναι ο πραγματικός ένοχος και εκεί πρέπει να στοχεύει η λαϊκή πάλι. Αγαπητοί φίλε και φίλοι, αυτές τις μέρες ένα ελπιδοφόρο στοιχείο αναδεικνύεται που νέοι άνθρωποι χωρίς προηγούμενη πείρα, χωρίς γνώση για το τι γίνεται πραγματικά στα Παλαιστινιακά εδάφη, αναζητούν την αλήθεια, ζητούν γνώση και πληροφορίες, συγκλονίζονται από το δράμα του Παλαιστινιακού λαού και κατεβαίνουν στον δρόμο για να εναντιωθούν στο έγκλημα του Ισραήλ και των υπεριαλιστών στην άθλια και βρώμικη προπαγάνδα. Η βάση που οι Ευρωατλαντικοί χρησιμοποιούν για να αναποδογυρίσουν την αλήθεια είναι ότι ποστάχα, τα γεγονότα ξεκίνησαν στι 7 του Οκτώβρη με την επίθεση τη Χαμά, την οποία αξιοποιεί η προπαγάνδα του Ισραήλ, των το ΗΠΑ και τη ελληνική κυβέρνηση για να κάνουν το άσπρο μαύρο. Για 75ο χρόνο όμω μένεται μια σφαγή του Παλαιστινιακού λαού, όταν κατά παραγγελία τη Βρετανία, με απόφαση του ΟΗΕ, διαιρέθηκε η Παλαιστινιακή γη στα 1947-48 με την οποία ιδρύθηκε το κράτος του Ισραήλ, ακολούθησαν τέσσερις μεγάλοι Άραβο-Ισραηλινή πόλεμη το 48, το 1956, το 1967 και το 73, όπου το Ισραήλ σε αντιπαράθεση με τον Παλαιστινιακό λαό, αλλά και με τους Αίγυπτο, Συρία, Ιορδανία, Λίβανο και Ιράκ, κατασπάραξε τα Παλαιστινιακά εδάφη, όπως και εδάφη από τα γύρω κράτη. Στην επέκταση των κατεχόμενων εδαφών συνετέλεσε επίση και η πολιτική των βάρβαρων επικισμών, αλλά και το τείχο μήκου 700 χιλιόμετρων που ξεκίνησε να χτίζει το Ισραήλ το 2002 μέσα και πέριξ τη Δυτική Όχθη. Εκατομμύρια Παλαιστίνοι εκδιώχθηκαν από τα εδάφη του, αποτέλεσμα ο ξεριζωμό πάνω από 6 εκατομμύρων ανθρώπων από τι αιστείε του, από τι 774 πόλει οι 553 ισοπεδώθηκαν και οι υπόλοιπε πέρασαν στο κατοχικό κράτο του Ισραήλ. Ένα ολόκληρο λαό, ο Παλαιστινιακό, στριμώχτηκε στη λωρίδα τη Γάζα και στη Δυτική Όχθη, η οποία μάλιστα δέχτηκε επταπλάσιου επικισμού τα τελευταία χρόνια. Στη Γάζα ισχύει εδώ και 17 χρόνια ο αποκλεισμό από παντού. Στη Δυτική Όχθη υπάρχουν η λεγόμενη έλεγχη για την πιο απλή μετακίνηση από το σπίτι στο σχολείο ή στη δουλειά με προκλητικές ατιμωτικές διακρίσεις, ένα καθεστώς πραγματικά apartheid. Το 40% περίπου της δυτική όχθης αρπάχτηκε από Ισραηλινούς επικισμούς, ενώ αυτοί είναι χωρισμένοι σε τρεις ζώνες ασφαλείας από τις κατοχικές δυνάμεις και οι έπικοι έχουν φτάσει από τις 115.000 στις 750.000. Οι γνωστές συμφωνίες του Όσλο το 1993 και το 1995, όπου η ηγεσία της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης αναγνώριζε το Ισραήλ, το οποίο με τη σειρά του επίσης την αναγνώριζε ως εκπρόσωπο του Παλαιστινιακού λαού, σηματοδότησε τη μερική αποχώρηση του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας, με τον Ισραηλινό όμως στρατό να παραμένει υπεύθυνο ασφαλείας, λέει, της περιοχής, ενώ σηματοδοτούσε και την πρόθεση του Ισραήλ να χυμίξει στους επικισμούς της Δυτική Όχθη, επικαλούμενη την προστασία τους. Η δε επιστροφή των προσφύγων στις αιστείες τους παραπέμφθηκε στις ελληνικές καλένδες. Το ΚΚΕ είχε εκφράσει τότε την αναντίωσή του όχι γιατί αντιτασσόταν σε μια ειρηνική επίλυση του Παλαιστινιακού, αλλά επειδή ήταν προφανές ότι καμιά ειρηνευτική λεγόμενη διαδικασία δεν θα μπορούσε να έχει επιτυχία και δίκαιη κατάληξη, όταν δεν εμπεριέχει καμιά πρόβλεψη για τα μεγάλα ζητήματα του Παλαιστινιακού προβλήματο. Το Ισραήλ δεν αναγνωρίζει κανένα ενδεχόμενο συγκρότηση Παλαιστινιακού κράτου δίπλα του, όπω προβλέπουν οι αποφάσει του ΟΗΕ. Θυμάται το λεγόμενο διεθνέ δίκαιο που το ίδιο το είπα το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση το έχουν τσαλαπατήσει αμέτρητες φορές μόνο και μόνο, το θυμάται, για να επικαλεστεί το δίκαιο το δίθεν δικαίωμά του στην αυτοάμυνα. Αλήθεια όμως, το Ισραήλ έχει τέτοιο δικαίωμα και αν όχι, γιατί δεν έχει τέτοιο δικαίωμα. Για να απαντήσουμε χρειάζεται να εξετάσουμε τον ίδιο το χαρακτήρα του Παλαιστινιακού προβλήματος ως ζήτημα κατοχής η κατοχή του Ισραήλ τεκμηριώνει ανεπίστρεπτα ότι σε κάθε φάση και έκβαση αυτού του πολέμου το Ισραήλ αντικειμενικά ενεργεί για να συντηρεί και να επεκτείνει την κατοχή και ο Παλαιστινιακός λαός για να υπερασπίζεται το αναφέρετο δικαίωμά του να έχει πατρίδα και να διώξει τον κατακτητή από τα εδάφη του να αποτινάξει τη βάρβαρη κατοχή. Αυτή είναι η αλήθεια. Ευρωπαϊκή Ένωση, Αμερικάνοι, ΝΑΤΟ αστικά κόμματα στην Ελλάδα ουδέποτε καταδίκασαν το Ισραήλ για τις βάρβαρες επιθέσεις του. Μιλούν προκλητικά πάντα για αυτοσυγκράτηση και από τις δύο πλευρές όταν βοβαρδίζει το Ισραήλ τη Γάζα, για διένεξη και άλλα τέτοια προκειμένου να αποκρύπτουν το κατοχικό Ισραηλινό καθεστώς και να αναποδογυρίζουν την αλήθεια, να καλούν μάλιστα και τους, Πα... τους Παλαιστίνιους με θράσος να μην απειλούν τους Ισραηλινούς. Το ποιος είναι βέβαια ο και ποιο το θύμα, φαίνεται και μόνο από τους πρόσφυγες που στην χώρα μας είναι οι πρώτοι στην έλευση από θάλασσα, οι Παλαιστίνοι πρόσφυγες από όλες τις άλλες τις εθνικότητες. Με μια σειρά ανιστόρητες και από προσανατολιστικές εκδοχές, τα αστικά επιτελεία προσπαθούν να αποκρύψουν τις ταξικές αντιθέσεις και το γεγονός ότι η ταξική πάλι είναι αυτή που κινεί την ιστορία. Έτσι ισχυρίζονται ότι υπάρχει ο λεγόμενος πόλεμος των πολιτισμών ή των θρησκειών Πρόκειται δηλαδή για θεωρίε που κυριολεκτικά αποτελούν παραμορφωτικό φακό τη αλήθεια. Α αφήσουμε το γεγονό ότι ιστορικά η περιοχή των Παλαιστινιακών εδαφών κατατρεγμένη από την επιθετικότητα του Ισραήλ ήταν και χριστιανοί και μουσουλμάνοι, ε, ανεξάρτητα θρησκεία δηλαδή ήταν οι λαοί κατατρεγμένοι. Αλλά αν ήταν πόλεμο πολιτισμών ή θρησκειών, πώ εξηγούν οι θειασότε τέτοιων θεωριών ότι υπήρχαν οι συμφωνίες του Αβραάμ, δηλαδή συμφωνίες του Ισραήλ με μια σειρά κατά τεκμήριο μουσουλμανικές χώρες προκειμένου να βγουν κερδισμένοι τόσο οι Ισραηλινοί όσο και οι Άραβες καπιταλιστές. Ενοχοποιούν λοιπόν θρησκείες, πολιτισμούς ή τη λεγόμενη Ισλαμιστική τρομοκρατία οτιδήποτε άλλο ως αιτία εκτός από το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα. Όπω υπογράμμισε στο βιβλίο του Η Μεγάλη Σκακέρα, ο γνωστό πρώην σύμβουλο εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, ο Μπρεζίνσκι, το Ισραήλ αποτελεί κομβικό σύμμαχο ω φόβητρο απέναντι στου Άραβε για τη διατήρηση τη Αμερικάνικη κυριαρχία στην ευρύτερη περιοχή, που είναι απαραίτητο όρο συντήρηση τη Αμερικάνικη παντοδυναμία. Οι Ηνωμένε Πολιτείε, όπω και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Ισραήλ, βρήκαν ένα σύμμαχο στη Μέση Ανατολή, προκειμένου να περάσουν τα γεωπολιτικά του σχέδια σε αυτήν την περιοχή πότε με συμφωνίε και πότε με πόλεμο απέναντι στι αστικέ τάξει των αραβικών χωρών που είχαν του δικού του υπολογισμού και σχεδιασμού για την αναβάθμιση των δικών του συμφερόντων, πότε σε σύγκρουση με τον Ευρωατλαντισμό και πότε σε συνεργασία μαζί του. Από αυτού του ανταγωνισμού, η εργατική τάξη, οι λαοί δολοφονούνται, ματώνουν, πεινούν, στερούνται τα στοιχειώδη. Ορισμένοι λένε ότι τόσα χρόνια και στην Παλαιστίνη υπάρχει και αστική τάξη, που κερδίζει εις βάρος του λαού. Αυτό όμως το όντως γεγονός δεν αλλάζει ότι η εργατιά, η φτωχολογιά, ο λαός υποφέρει. Η στήριξη λοιπόν και η αλληλεγγύη στην πάλη του Παλαιστινιακού λαού για να αποκτήσει τη δική του πατρίδα μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά να βγουν συμπεράσματα από αυτό το λαό και για το ρόλο της εκείαστικής τάξη προκειμένου να γίνει ο ίδιος ο λαός νοικοκύρης στον τόπο του με τη δική του εξουσία. Η χειραφέτηση της εργατικής τάξης για να συνειδητοποιήσει το ρόλο και την αποστολή τη, να ανατρέψει το καπιταλιστικό σύστημα, θα χτιστεί και μέσα από την πύρα και το καμίνι τη πάλι ενάντια στην Ισραηλινή κατοχή. Συνολικό πισωγύρισμα για την υπόθεσή του θα είναι αν αποδειχθεί και προχωρήσει το σφάξε με αγάμου δηλαδή να γιάσω, δηλαδή να υποταχθεί ο Παλαιστινιακό λαό στα κελεύματα των υπεριαλιστών. Αγαπητοί φίλοι και φίλε συντρόφισε και σύντροφοι, Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται αυτέ τι μέρε, ακριβώ αυτή η οργανωμένη επιχείρηση των υπεραλιστικών ενώσεων, των επιτελείων του και των αστικών κυβερνήσεων, να καταδικαστεί ω τρομοκράτη ο Παλαιστινιακό λαό. Πάνω απ' όλα, να υιοθετηθούν τα κριτήρια των καπιταλιστών περί τρομοκρατία. Πυρήνα των επιδιώξεών του είναι να ενοχοποιηθεί το αναφέρει το δικαίωμα του λαού της Παλαιστίνης στην αντίσταση, στην ανυπακοή που πέραν της πολιτικής διάστασης έχει και την ένοπλη διάσταση σε ένα πόλεμο που μένεται εδώ και δεκαετίες. Το ζήτημα λοιπόν είναι ο λαός της Παλαιστίνης να μην δεθεί χειροπόδαρα για να αποδεχθεί τη σφαγή που του επιφυλάσσουν το Ισραήλ και τα άλλα γεράκια σύμμαχή του διαβεβαιώνοντας ότι θα τον σφάξουν αλλά με ανθρωπιστικούς κανόνες. Πάει πολύ το Ισραήλ, η προπαγανδιστική μηχανή του, οι κυβερνήσεις να αποκαλύπτουν για πρώτη φορά μετά την επίθεση της Χαμάς φρικαλεότητες στην περιοχή. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας έχει αντίθετες φιλοσοφικές, κοσμοθεωρητικές και πολιτικές αντιλήψεις με την Παλαιστινιακή Ισλαμιστική Πολιτικοστρατιωτική Οργάνωση της Χαμάς. Όμως η αλακάρτευαισθησία τους βγάζει μάτι. Είναι οι ίδιοι που όταν βομβαρδίζονται νοσοκομεία, σχολεία, ναοί, γεμάτοι αμάχου, γυναίκε και παιδιά, είναι απλά πέμπτη απόγευμα. Είναι οι ίδιοι που κάνουν πω όλα αυτά τα χρόνια δεν υπήρξαν 100.000 νεκροί Παλαιστίνοι, χιλιάδε νεκρά παιδιά και άμαχοι. Για αυτούς δεν υπάρχουν προσωπικέ ιστορίε και αποκαλύψει, λεπτομερεί και. Αποκαλύψεις και τηλεφωνικές συνομιλίες για το πώς ο Ισραηλινός στρατός τους έσφαζε. Είναι οι ίδιοι που βγάζουν λάδι το Ισραήλ, που βομβαρδίζει, αλλά καταδικάζουν του Παλαιστινίου γιατί χρησιμοποιούν, λέει, του αμάχου για ανθρώπινη ασπίδα και προφανώ του δυσκουπε... δυσκολεύουν στη σκοποβολή. Μιλάμε δηλαδή για πρόκληση. Είναι οι ίδιοι που θλίβονται και σκίζουν τα ημάτια του για του Ισραηλινούς ομήρου, αλλά δεν τρέχει κάστανο για του 5.200 πολιτικούς κρατουμένους που είναι φυλακισμένοι για χρόνια χωρίς πολλές φορές απαγγελία κατηγοριών ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. Δεν ακούσανε ποτέ για τις απεργίες πείνας αυτών των ανθρώπων. Είναι οι ίδιοι που εκφράζουν γενικώ και αορίστως τη θλίψη ρουτίνα τους για το άγνωστο πατρός χτύπημα. Αναζητείτε λέει ένοχος, χωρίς αναζήτηση τσίπας. Έτσι έγραψε η Αυγή για το δολοφονικό χτύπημα του Ισραήλ στο νοσοκομείο της Γάζας. Και οι Σιριζέοι βέβαια ομονόησαν κασελακικοί και ομπρελικοί γιατί η διαμάχη τους αφήνει απ' έξω όλα τα κύρια στα οποία συμφωνούν μαζί και στο ξέπλυμα του δολοφόνου Ισραήλ και την καταδίκη του αγώνα του Παλαιστινιακού λαού. Η έλλειψη συνολική, η συνολική στάση τους απέναντι στη στάση αρχών και ξέρετε δεν είναι μια μετάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ, είναι η αποκάλυψη του χαρακτήρα του ΣΥΡΙΖΑ Απέναντι λοιπόν σε αυτή τη στάση αρχών που τηρεί όλα αυτά τα χρόνια το ΚΚΕ, χρειάζεται αυτή η διελκυστίδα να προβληματίσει κάθε άνθρωπο που αισθάνεται σήμερα αριστερό ζεοσπάστη, κάθε άνθρωπο που παίρνει θέση με το δίκαιο των λαών. Η επιδίωξη να ενοχοποιηθεί η αντίσταση του Παλαιστινιακού λαού πέρνα και εκτό των άλλων και μέσα από ένα πολύπλοκο νομοθετικό πλαίσιο που με την επίκληση της καταπολέμησης τρομοκρατίας εξυγχρονίστηκε και περαιτέρω αντιδραστικοποιήθηκε από το 2001 μετά τους δίδυμους πύργους από τις Ηνωμένε και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές τις μέρες βλέπουμε τις συνέπειες των διατάξεων αυτών, των αντιδραστικών κανονισμών που ενεργοποιούνται, που με σκοπιμότητα καλύπτονται με γενικότητες και ασάφεια, για να τυλίγουν πιο εύκολα σε μια κόλλα χαρτί τους πάντες. Για να νομιμοποιούνται οι απαγορεύσει διαδηλώσεων υπέρ του Παλαιστινιακού λαού, σαν αυτέ που βλέπουμε αυτέ τι μέρε στη Γαλλία και τη Γερμανία, η παραμικρή στήριξη του Παλαιστινιακού λαού, ακόμα και από αθλητέ καλλιτέχνες, καλλιτέχνε, να βαφτίζεται προκλητικά τρομολαγνία, προπαγάνδα τη Χαμά ω και αντισημιτισμό, και ταυτόχρονα με σκοπιμότητα να, συ, να συσχετίζουν του Ταλιμπάν και τον Άισι με τη Χαμά ω και τον Καρύμ Μπεζεμπά. Πίσω από αυτά προωθείται το ξέπλυμα του κράτους του Ισραήλ που σφαγιάζει και τρομοκρατεί τον Παλαιστινιακό λαό για δεκαετίες που έχει προκλητικά εξαγγείλει το, μεγαρί... το μεγαλύτερο λέει νεκροταφείο στον κόσμο που σφάζει, εκτοπίζει εκατομμύρια λαού αλλά αυτά εξαγιάζονται από τα ευρωατλαντικά επιτελεία και τους παπαγάλους τους. Από αυτό το Ισραηλινό μακελιό στη Γάζα ασφαλώς δεν γλίτωσε ούτε η αλήθεια που κατακρεουργήθηκε με τη βιομηχανία fake news που αναπαρήχθηκε από τα ΜΜΕ και πρώτιστα από την ΕΡΤ. Fake news για αποκεφαλισμούς παιδιών, για νεκροί από το φεστιβάλ που στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι ζούσε, για νεκρά και τραυματισμένα παιδιά στο Ισραήλ που αποδείχθηκε ότι τα πλάνα ήταν από τη Γάζα, για μούφα βίντεο από παλιότερο βομβαρδισμό του νοσοκομείου με φωταγωγημένη τη Γάζα, ενώ αυτή ήταν μέσα στο σκοτάδι, χωρίς ρεύμα, όταν το Ισραήλ χτύπησε το νοσοκομείο. Άλλωστε, ακόμα ψάχνουμε για να μην ξεχνιόμαστε τα όπλα μαζική καταστροφή στο Ιράκ, τα πυρηνικά στη Συρία και ούτω, καθε... ούτω καθεξ, Αυτοί λοιπόν που σπέρνουν όλα αυτά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι κυβερνήσει του στην πρώτη γραμμή, στείλουν καμπάνιε ενάντια στην παραπληροφόρηση, επιβάλλουν μηχανισμού φήμωση κάθε προβολή του δίκαιου του Παλαιστινιακού λαού, κατεβάζοντα βίντεο και αναρτήσει στο διαδίκτυο που δεν ευθυγραμμίζονται με τα υπερελιστικά κηρύγματα. Ανεξάρτητα όμω και πέρα από αυτά, με δεδομένη την αγριότητα του πολέμου που όντω υπάρχει, εμεί έχουμε την υποχρέωση να επικεντρώσουμε στο ποιε τάξει και για ποιου σκοπού κάνουν αυτόν τον πόλεμο, και εμεί είμαστε με την εργατική τάξη τα λαϊκά στρώματα που παλεύουν να αποτινάξουν την, την κατοχή. Σε αυτόν τον αγώνα, άλλωστε, συντάσσονται και το ΚΚΚ Ισραήλ, οι κομμουνιστέ του Ισραήλ, οι Εβραίοι και Άραβε, που παλεύουν αυτή την ώρα μέσα σε απίστευτα αρνητικό σχετισμό δύναμη και υψώνουν γενναία φωνή αντίσταση στι Ισραηλινέ θηροδίες. Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται η κατάσταση στην Παλαιστίνη σαν σε ένα κενό αέρος, να εξετάζεται δηλαδή σε μια γυάλα. Σε αυτήν αντικειμενικά αλληλοεπιδρούν οι περιφερειακέ και διεθνεί εξελίξει, ιδιαίτερα αυτέ στην Ανατολική Μεσόγειο, στον Περσικό, στην Κασπία, στον Κάφκασο, στα Βαλκάνια, επιδρούν βεβαίω και ο πόλεμο στην Ουκρανία και αναπτύσσονται πολλέ φορέ όλα αυτά ω ντόμινο. Για παράδειγμα, τι εξελίξει επηρεάζει δια πάλι η για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα. Οι σχεδιασμοί και η στάση που παίρνει κάθε αστική τάξη, για παράδειγμα, έχουν να κάνουν με το πώ τοποθετείται κάθε μια αστική τάξη για τη σφαγή στη Γάζα. Συνυπολογίζουμε, για παράδειγμα, ότι αυτή την περίοδο οι Ηνωμένε Πολιτείε είχαν ρίξει μεγάλο βάρο για τη στερέωση των λεγόμενων συμφωνιών του Αβραάμ με αραβικά κράτη όπω τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Μαρόκο, το Σουδάν, το Μπαχρέιν, ακόμα και προετοιμασία τη συμφωνία με τη Λιβύη με στόχευση να ενταφιαστεί στην πράξη το Παλαιστινιακό πρόβλημα που έμπαινε παλιότερα ω προπόθεση να λυθεί. Ένα ανταγωνισμό. Βρίσκεται σε εξέλιξη για το μοίρασμα των αγορών στη Μέση Ανατολή και Ευρώπη και στην οποία εμπλέκεται ο λεγόμενο Ινδικό Δρόμο, ένα σχεδιασμό που προτάσουν οι Ηνωμένε Πολιτείε και οι σύμμαχοί του ω απάντηση και αντιστάθμισμα του κινέζικου δρόμου του μεταξιού. Η επιδίωξη και των δύο μεγάλων μπλοκ του Ευρωατλαντικού και του Ευρωασιατικού που βρίσκεται υπό διαμόρφωση δεν είναι απλά οι δύο αυτοί δρόμοι να συνεπάρξουν, αλλά η οικοδόμηση και στερέωση του ενό να αναιρέσει και να ακυρώσει αυτών των ανταγωνιστών του. Οι μεγάλες αντιδράσεις που προκάλεσαν οι εξελίξεις με την επίδεση της ΧΑΜΑΣ, όπως και η διαχρονική επιθετικότητα του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, αναστέλει την αραβο-ισραηλινή προσέγγιση, όπως και την τουρκο-ισραηλινή προσέγγιση, αλλά και το σχεδιασμό της τροφοδότηση της Ευρώπης με Ισραηλινό φυσικό αέριο, που αντικειμενικά θα μείωνε το ρόλο της ρώσικης Gazprom, η οποία, να σημειώσουμε παρά τα 11 συναπτά πακέτα κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, στέλνει, συνεχίζει να στέλνει μερισίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω από 40 δις κυβικά μέτρα φυσικού αέριο. Σε αυτό το έδαφος, ο αγώνας του Παλαιστινιακού λαού θα περάσει μέσα από την κρεατομηχανή των ανταγωνισμών αστικών τάξεων, υπεριαλιστικών ενώσεων και της διαμάχης για την πρωτοκαθεδρία. Οι λαοί πρέπει με την πάλη του και, και τον αυτοτελή προσανατολισμό το του να χαράξουν τη γραμμή των δικών του συμφερόντων. Να αξιοποιήσουν και να επωφεληθούν όσο είναι αυτό εφικτό από του ανταγωνισμού ανάμεσα στι αστικέ τάξει για να προωθήσουν αυτοί τα δικά του συμφέροντα. Στην κατεύθυνση αυτή, είναι σε, είναι σε θέση να απορρίψουν καλέσματα για να συμβιβαστούν με το να μην έχουν πατρίδα στο όνομα δίθεν του ρεαλισμού και να συνεχίσουν να ζουν σε τμήματα των εδαφών τους που έχει προσαρτήσει το Ισραήλ, να ζουν δηλαδή σε μια Ισραηλινή περιφέρεια. Τέτοια κοσμοπολίτικα καλέσματα αναπαράγουν μερίδες αστικής τάξης και στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη, και τα αναπαράγουν και εδώ δυνάμεις όπως αυτές σαν το μέρα 25 του Βαρουφάκη. Με επίκεντρο το Παλαιστινιακό θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι η εποχή μας είναι η εποχή περάσματο από τον καπιταλισμό στον σοσιαλισμό. Και αυτό ισχύει για κάθε καπιταλιστική χώρα. Η πάλι για να επιτευχθεί αυτό ο στόχο αξιοποιεί στόχου πάλι κρίκου, προκειμένου να συσπηρώσει τι εργατικέ λαϊκές δυνάμει και στην περίπτωση τη Παλαιστίνη είναι ολοφάνερο πω ο βασικό κρίκο είναι η αποτείναξη τη Ισραηλινή κατοχή, η συγκρότηση ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτου. Είναι η υπόθεση λοιπόν τη εργατική τάξη Παλαιστίνη και τη πρωτοπορία τη του Κομμουνιστικού Κόμματο που πρέπει να διαμορφωθεί και τέτοιο κόμμα και τέτοια γραμμή πάλι που να συνδέει αυτόν τον κρίκο με την υπόθεση τη πάλι για εργατική εξουσία, την οικοδόμηση νέα σοσιαλιστική κοινωνία. Το καθήκον μα είναι να στηρίξουμε αταλάντευτα αυτή την πάλη, με όλου του τρόπου και στη χώρα μα, αλλά και με τη δράση και την παρέμβασή μα στο διεθνέ κομμουνιστικό κίνημα, να βρεθούμε τώρα στο πλευρό του στη σύγκρουση με τι δυνάμει κατοχή για να κάνουν βήματα και οι κομμουνιστές στην περιοχή σε αυτήν την κατεύθυνση. Δυναμώνουμε λοιπόν τον αγώνα και την αλληλεγγύη μα με τον Παλαιστινιακό λαό. Οι τεράστιε διαδηλώσει στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλε πόλει, οι χήμαροι λαών σε όλο τον κόσμο που αψηφούν απαγορεύσει και καταστολή δείχνουν το τι μπορεί να κινητοποιήσει η μόνη υπερδύναμη που είναι η λαή. Διεκδικούμε ενάντια στο δολοφονικό Ισραήλ και στους συνενόχους τους τις ΗΠΑ, Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ και απαιτούμε την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης όπως αποφάσισε το 2015 η Ελληνική Βουλή αλλά και όλες οι κυβερνήσεις αρνούνται προκλητικά να την εφαρμόσουν. Απαιτούμε καμιά εμπλοκή να γυρίσουν πίσω όλες οι ελληνικές φρεγάτες, όλες οι ξένες βάσει να κλείσουν και να, γίνει το αεροδρόμιο, να μην γίνει το αεροδρόμιο της Ελευσίνας και η Κάρπαθος Πολεμικό ορμητήριο των Νατοικών στη Μέση Ανατολή. Να διακοπεί κάθε οικονομική, πολιτική, στρατιωτική συνεργασία με το κράτο δολοφόνο του Ισραήλ, να τερματιστεί εδώ και τώρα το μακελιό στη Γάζα. Να δυναμώσουμε την πάλη για το δικαίωμα του Παλαιστινιακού λαού για Παλαιστίνη ελεύθερη, ανεξάρτητη, στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική, Ισραήλ, ε, την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Με επιστροφή όλων των Παλαιστινίων προσφύγων στι αιστείε του με βάση τις σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ και την άμεση απελευθέρωση όλων των Παλαιστινίων και των άλλων πολιτικών κρατουμένων που κρατούνται στις Ισραηλινές φυλακές. Αποτελεί κρίσιμο ζήτημα αυτές τις ώρες η έμπρακτη αλληλεγγύη από συνδικάτα, φορείς, μαζικές οργανώσεις, σχολιά και σχολές και είμαστε σίγουροι ότι οι κομμουνιστές και εδώ στην Αθήνα και στο Περιστέρι και παντού θα δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό. Δίνουμε ραντεβού στα μεγάλα συλλαλητήρια της Κυριακής και στο πρωί της Κυριακή στην Αθήνα, στην πλατεία Συντάγματος. Να είστε καλά.